Αδελφοί, ο βεβαιών ημάς συνημήν εις Χριστόν και χρήσας ημάς Θεός και σφραγισάμενος ημάς και δούς τον αραβώνα του Πνεύματος εν τες καρδίες ημών. Τα λόγια αυτά τα αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην δευτέραν αυτού επιστολή, την οποία έστειλε προς Κορινθίους ευρισκόμενος στην Μακεδονία. Και αναφέρεται στο πρώτο κεφάλαιο ότι ο Θεός λέγει ο βεβαιών ημάς εις Χριστόν συν ημίν ημάς και ημάς μας βεβαιώνει λέγει ο Θεός ότι εσείς οι οποίοι ακούετε το Λόγο του Θεού και εμείς οι οποίοι σας ομιλούμε το Λόγο του Θεού είμεθα εις την καθαράν οδόν και εις την αλήθεια. Ό,τι σας είπαμε, λέγει ο Απόστολος Παύλος, είναι η αλήθεια και μόνον η αλήθεια. Και εσείς οι οποίοι εμπιστεύσατε, ευρίσκεστε στην αλήθεια. Δια ποιον λόγον το λέγει ο Απόστολος Παύλος? Διότι υπήρχαν ψευδάδελφοι. Του ψευδαδέλφους αυτούς ο Απόστολος Παύλος τους απομακρύνει από τα τέκνα του Θεού και λέγει ότι εκείνοι προσπαθούν να σας δώσουν άλλα μηνύματα από αυτά τα οποία σας λέγουμε εμείς. Πλην όμως ο Πανάγαθος Θεός λέγει, ο οποίος μας εξίωσε να σας ομιλούμε τα λόγια Του, να σας δίδουμε την καθαράν αλήθεια, μας εβεβαίωσε ότι εμείς και εσείς είστε εις των Χριστών. Μην έχετε αμφιβολία καμία, διότι τους λόγους τους οποίους ακούσατε είναι οι λόγοι του ιδίου του Θεού. Δι' αυτό και προς τους αδελφούς εις Γαλάτας λέγει ο Απόστολος Παύλος τούτα τα λόγια. Εάν, λέγει, εμφανιστεί άλλος Απόστολος ή άλλος Κήρυκας και άγγελος εξ ουρανού, λέγει, αν εμφανιστεί και σας δώσει άλλα λόγια από αυτά τα οποία σας λέγω, ανάθεμα έστω. Εκείνος ο οποίος θα τολμήσει, λέγει, να αλλάξει αυτά τα λόγια τα οποία σας είπα, να ευρίσκεται εις την κόλαση. Πόσο σημαντικά είναι τα λόγια του Αποστόλου Παύλου και ποια ουράνια νοήματα έχουν τα λόγια του. Διότι αυτά τα οποία ακούμε, αδερφοί μου, και τα κρατούμε,
προσπαθεί ο διάβολος να μας κλονίσει, να μην μας αφήσει να τα τηρήσουμε. Δι' αυτόν τον λόγο ο Απόστολος Παύλος τονίζει και λέγει ότι ο βεβαιών ημάς, λέγει, συν ημίν ημάς τους Αποστόλους και εσείς που τα ακούετε, λέγει, εις Χριστόν υπάρχουν. Τον Χριστόν ομολογήσαμε, τον Χριστόν εκηρύξαμε. Δεν εκηρύξαμε λόγους δικούς μας. Δι' αυτό φέρεται με αυστηρότητα και λέγει εκείνος ο οποίος θα αλλάξει τα λόγια που σας είπα, λέγει, να ευρίσκεται στην κόλαση και ας είναι και άγγελος από τους ουρανούς. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος και λέγει ο χρήσας ημάς Θεός. Στην πρώτου Χριστού έλευσην εις τον κόσμο, εκείνοι οι οποίοι ήσαν εκλεκτοί του Θεού εχρίοντο. Τους έβαζαν στην κορυφή της κεφαλής έλεον, και αν το έλεον εκείνο κατήρχετο εις το πρόσωπο, τότε ήταν εκλεκτός του Θεού. Εάν εκείνο το έλεον δεν έχριε το πρόσωπο το οποίο εχήθη στην κορυφή της κεφαλής, δεν είναι το εκλεκτός του Θεού. Πόση διαφορά έχουμε σήμερα όταν εκλέγουμε εκλεκτούς του Θεού. Αν υπήρχε αυτό το σημείο, δεν ξέρω πόσοι θα ήσαν εκλεκτοί του Θεού. Πλην όμως έφυγε η εποχή εκείνη προ-Χριστού και έμειναν μόνο τα έργα τα οποία εγένοντο δια του χρίσματος. Τότε, λέγει, εχρίοντο βασιλείς, ιερείς και προφήτε. Εχρίοντο βασιλείς, ιερείς και προφήτε. Και ήσαν εκείνοι οι οποίοι οδηγούσαν τον κόσμο. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος και λέγει «Και σφραγισάμενος ημάς, αφού ακούσαμε τα λόγια του, λέγει, μας έχει σφραγίσει ο Θεός». Και εν συνεχεία λέγει «Οδούς ημίν τον αραβώνα του πνεύματος εν τες καρδίες ημών». Πώς είναι δυνατόν να κατανοηθούν τα λόγια αυτά, αδερφοί μου, εάν δεν υπάρχει το Θείον Κήρυγμα και αν δεν γίνουν αυτά καταληπτά μέσα στην καρδία μας. Δεν καταλαβαίνουμε τίποτε. Δι' αυτό και ο Πανάγαθος Θεός έδωκε την ευλογία του Κηρύγματος. Ο χρήσας ημάς, λέγει, Θεός. Πρώτα είπεν Χριστός, δεύτερο λέγει Θεός, ο Θεός, λέγει. Και τρίτον, οδούς τον αραβώνα του Αγίου Πνεύματος. Το χωρίον τούτο, αδερφοί μου, είναι τόσον καθαρόν δια την Αγία Τριάδα και τόσον ισχυρό, ούτως ώστε φανερώνονται τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Έχρισε ημάς, λέγει, βασιλείς. Οι λόγοι της Αγίας Γραφής άλλοτε κυριολεκτούν και άλλοτε αλληγορούν. Βασιλεύς. Σήμερα και αυτοί της Εκκλησίας δεν τολμούν να πούν τη λέξη βασιλεύς, διότι μεταφέρονται εις πρόσωπα. Δεν γνωρίζουν την έννοια τι θα πει βασιλεύς. Βασιλεύς
είναι αυτός ο οποίος κυβερνά έναν λαόν. Αυτός ο οποίος διατάζει, αυτός βασιλεύει, αυτός κυβερνά. Δεν είναι πρόσωπο, είναι έννοια. Το βάθος της λέξεως βασιλεύς σημαίνει ο κυβερνήτης, ο οποίος κυβερνά έναν κράτος, ένα έθνος, ένα λαόν. Δι' αυτό και η Αγία Γραφή λέγει να παρακαλούμε δια τους βασιλείς και να δεόμεθα, λέγει, υπέρ αυτών. Εννοεί τους άρχοντας, εννοεί τους κυριάρχους που κυριαρχούν. Δεν εννοεί ένα πρόσωπο, εννοεί αυτόν που του έδωκε ο Θεός δύναμη να κυβερνά ένα κράτος. Τότε εχρίων το βασιλείς, λέγει, και έτσι, λέγει, εχρίοντο και οι πιστεύοντες εις τον Θεόν βασιλείς. Δηλαδή ο καθένας από εμάς είμαι θα ένας βασιλεύς. Τι σημαίνει βασιλεύς για μας? Σημαίνει ότι κυριαρχείς των παθών σου, τις αδυναμίες σου, τις κυβερνάς. Δεν τις αφήνεις να σε νικήσουν και να σε οδηγήσουν στην κόλαση. Αυτό σημαίνει βασιλεύς. Να κυβερνάς τον εαυτόν σου, να επισημαίνεις τα ελαττώματά σου, να επισημαίνεις αυτά τα οποία έχεις ως αμαρτίας και να τα κυβερνάς και να τα υποτάσσεις. Αυτό σημαίνει βασιλεύς. Δι' αυτό μας έδωκε ο Θεός, λέγει, το χρίσμα και μας έχρισε βασιλείς, ιερείς, λέγει, και προφήτας. Μας έχρισε και ιερείς ο Θεός. Ναι, ο κάθε ένας από εμάς είναι και ένας ιερεύς, ο οποίος κάνει θυσίαν εις τον Θεόν τον εαυτόν του. Γίνεται θυσία δια των Θεών και όχι δια των κόσμων. Θυσιάζεται εις τον Θεόν. Προσφέρει θυσίαν, όπως ο ιερεύς, ο οποίος λειτουργεί εις το ιερόν θυσιαστήριον και προσφέρει θυσίαν υπέρ των ειδικών των αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Κατά τον ίδιον τρόπον είμεθα και εμείς ένας έκαστος από εμάς ιερεύς. Θυσιάζομαι εις τον Θεόν, το είναι μας. Είναι εκείνος ο οποίος είπε ότι σας δίδω τέτοιαν δύναμη, λέγει, ούτως ώστε να πατάτε επάνω όφιον και σκορπίων και επιπάσαν τη δύναμη του εχθρού, λέγει. Και ουδέν ημάς αδικήσει, δεν θα δυνηθεί ο διάβολος, λέγει, να σου κάνει τίποτε. Είσαι βασιλεύς, είσαι ιερεύς. Δι' αυτό και λέγει ότι ως βασιλέα, λέγει, σε έταξα στην βασιλεία μου την επουράνιον και άνοιξα τον παράδεισο, λέγει. Δια να δεχθούν επίλε του παραδείσου, λέγει, από ανατολών και δυσμών, από βορρά και νότων, τους εκλεχτούς μου. Μην νομίσουμε ότι είμαι θα εμείς μόνον. Εμείς οι οποίοι έχουμε την ορθή θρησκεία, υπάρχουν και σε άλλες θρησκείες εκλεχτοί του Θεού, τους οποίους ο Θεός θα καλέσει στην βασιλεία του την επουράνιον. Έχρισεν ο Θεός βασιλείς και ιερείς, και όταν ήρθεν στον κόσμο τούτον ο Χριστός μας, δημιούργησε την εκκλησία του, δημιούργησε τους ιερείς του, δημιούργησε τα θυσιαστήριά του για να σώζει τα τέκνα του. Αλλά έχρισε, λέγει, και προφήτας ο Θεός. Εκείνος ο οποίος κηρύττει το Λόγο του Θεού, αυτός προφητεύει. Αυτός αποκαλύπτει στα τέκνα του Θεού εκείνα τα οποία δεν τα βλέπουν, δεν τα γνωρίζουν. Προφητεύει δια την Βασιλείαν των Ουρανών, τι εστί.
Είναι αυτό το οποίο είπε ο Απόστολος Παύλος, ότι είδα, λέγει, εκείνα που δεν βλέπει μάτι ανθρώπου. Ήκουσα εκείνα τα οποία δεν ακούει το αυτί του ανθρώπου και επικαρδία ανθρώπου κανέβει πόποτε. Αυτά κηρύττει η Εκκλησία μας. Αυτά προφητεύει όταν λέγει τα μέλλοντα. Όχι αυτά τα οποία λέγουν οι μάγοι. Όχι αυτά τα οποία καταφεύγουν εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν πίστη για να εύρουν τα μέλλοντα. Τα μέλλοντα της Βασιλείας των Ουρανών, αυτά προφητεύουν οι εκλεκτοί του Θεού εις τον κόσμο, για να πιστεύσει ο κόσμος. Έχρισε, λέγει, ο Θεός τους εκλεκτούς του. Ενθυμηθείτε ότι ελάβαμε χρίσμα Άγιον όταν εξήλθαμε εκ της Ιεράς Κολυμβήθρας. Μας έχρισε ο Θεός. Ενθυμηθείτε ότι μας εσφράγισε ο Θεός. Μας έδωκε τη σφραγίδα Του. Και η σφραγίδα Του αυτή είναι εις το μέτωπο και εις όλον το σώμα μας. Σφραγής δωρεάς πίστεως, λέγει στην ιεράν ακολουθίαν του βαπτίσματος όταν βαπτιζόμεθα. Σφραγής δωρεάς. Η σφραγής του Αγίου Πνεύματος, η οποία ήρθε εις εμάς. Και θα έρθει στιγμή, αδερφοί μου, που ο πολλής κόσμος θα σβήσει τη σφραγίδα αυτήν και θα λάβει τη σφραγίδα του Αντιχρίστου. Αυτήν τη σφραγίδα την οποία μας έδωσε ο Θεός μας θα τη σβήσουν οι περισσότεροι. Δια ποιο λόγο? Δια την κοιλία του. Μην τυχόν και πεινάσουν. Δεν ακούνε το Λόγο του Θεού, ο οποίος λέγει «Ούκαι πάρτο μόνος ζήσετε άνθρωπος, αλλεν παντή ρήματι εκπορευωμένο εκ στόματος Θεού». Εκείνος είναι δυνατός να θρέψει τα πάντα, να ζήσει τα πάντα, να διατηρήσει τα πάντα, να συντηρήσει τα πάντα. Διατί αμφιβάλλομαι? Θα έρθει ο Αντίχριστος και θα πει ότι δεν έχει ψωμί να φας, πάρε τη σφραγίδα μου και θα σου τα δώσω εγώ. Και όλος ο κόσμος ο οποίος ζει στην άγνοια, ο οποίος δεν γνωρίζει καθόλου την Αγία Γραφή, θα πέσει πίσω από τον Αντίχριστο. Οι άλλοι θα αρνηθούν τον Χριστό δια του αργύριον, δια των χρυσών. Θα ακούσουν ότι εάν δεν έχεις τη σφραγίδα του Αντιχρίστου, δεν θα πάρεις το αργυριό σου από την τράπεζα. Τότε θα φρίξει ο κόσμος. Θα αρχίσει να τρέμει ο κόσμος και να λέγει, εφόσον δεν παίρνω το αργύριό μου από την τράπεζα, τι με ενδιαφέρει αν πάρω τη σφραγίδα του Αντιχρίστου. Και θα προτιμήσει τον χρυσόν παρά τον Χριστόν. Και θα έρθουν και οι άλλοι έπειτα, οι οποίοι θα μετακινούνται στους δρόμους με τα διάφορα μέσα. Και θα ακούσει και θα πει, αν δεν έχεις τη σφραγίδα δεν μπορείς να μετακινηθείς. Και τότε θα σκέφτεται, μα εγώ έχω τα παιδιά μου, έχω τη γυναίκα μου, έχω την περιουσία μου, έχω τα χτήματά μου, πώς να μετακινηθώ? Και τι με ενδιαφέρει αν πάρω τη σφραγίδα του Αντιχρίστου? Και ο σφραγισάμενος ημάς Θεός, λέγει, θα βλέπει τα τέκνα του να τον αρνούνται και θα λέγει, έχισα το αίμα μου και όμως δεν το εκτίμησαν, προειδοποίησα και δεν με άκουσαν, τους αγάπησα και δεν με αγάπησαν. Πόσο φοβερό είναι αυτό, αδερφοί μου. Πόσο φοβερό είναι. Αδερφοί μου,
ο σφραγισάμενος ημάς λέγει και δους τον αραβώνα του πνεύματος εν τες καρδίες ημών. Αραβών του Αγίου Πνεύματος. Στον κόσμο τούτο γίνονται αραβώνες και υπόσχονται περιουσία, χτήματα, χρήματα για να αποκαταστήσουν την κόρη ή τον υιόν. Αραβώνας. Τι σημαίνει αραβώνας? Υπόσχεσης. Υπόσχεται ο καθένας για να λάβει υλικά πράγματα. Έρχεται ο Θεός όμως και μας δίδει, λέγει, το Πνεύμα του Άγιον στην Βασιλεία του την Επουράνιον. Τον αραβώνα, λέγει, την υπόσχεση αυτήν, την οποία δίδει ο Θεός εν τες καρδίες ημών, μέσα στην καρδιά μας, λέγει. Αν πιστέψεις στον Θεό, θα σου βάλει μέσα στην καρδία σου το Πνεύμα του Άγιον. Ω Θεέ μου, τι μεγάλη ευλογία. Αλλά για να εισέρθει το Πνεύμα του Άγιον στην καρδία, πρέπει η καρδία να είναι καθαρά. Δι' αυτό λέγει ο ψαλμωδός, καρδία καθαρά χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Βάλε μέσα στην καρδία μου, λέγει, το Πνεύμα σου το Άγιο. Και ο Απόστολος Παύλος σήμερον μας λέγει ότι ο Θεός μας έδωσε αυτό τον αραβώνα, την υπόσχεση ότι θα είναι πάντοτε μαζί μας, φτάνει να έχουμε καθαρά καρδία. Και το ετώνησε ο ίδιος όταν δίδασκε τους μαθητάς του και τον κόσμο που τον ήκουε και πήρεν στην αγκάλι του ένα μικρό παιδάκι και είπεν στον κόσμο, εάν μη στραφείτε και γίνετε ως περ τα παιδεία ταύτα τα άκακα, ουμείς έλθετε στη βασιλεία μου των ουρανών. Έχεις τέτοιαν καρδιάν, αδερφέ μου, όπως είναι το μικρό το βρέφος, το οποίο η μητέρα του το τιμωρεί και εκείνον μπαίνει στην αγκάλι της και δεν κρατά κακία? Αυτός είναι ο Θεός. Και εμείς, αδερφοί μου, αφού ακούσαμε σήμερον το λόγο του Αποστόλου Παύλου, αφού ακούσαμε αυτά τα οποία είναι απαραίτητα δια τη σωτηρία μας, αφού ακούσαμε τι θα πει το χρίσμα, τι θα πει ο βασιλεύς, τι θα πει η ιεροσύνη, τι θα πει η προφητεία, τότε να μείνουμε πιστοί στον Θεόν, να μην αρνηθούμε τον Κύριόν μας, για να μας αξιώσει στον κόσμο τούτον να ζήσουμε με την ευλογία Του και στην επουράνιον του Βασιλείαν να γίνουμε κληρονόμοι. Αμήν.